Πλήθο εκδηλώσεων ετοιμάζει για μια ακόμη χρονιά ο Δήμο Παγκαίου, ανήμερα τη Καθαρά Δευτέρα. Οι εκδηλώσει θα ξεκινήσουν από την παραμονή, με δράσει που θα επεκταθούν από τη Νέα Ηρακλήτσα, την Πέραμο και την Παραλία Οφρινίου. Στι εκδηλώσει θα περιλαμβάνεται ζωντανή μουσική, αλλά και τα παραδοσιακά εδέσματα όπω η Φασολάδα και οι Λαγάνε. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ποδοχώρι και στην Οικίσιανη θα αναβιώσει το έθιμο του καψίματο των ψήλων. Φέτο δεν προλάβαμε να ξεστολίσουμε ακόμη, τρέχουμε και ξεκινάμε για τα κούλμα. Παραμονή της Καθαράς Δευτέρας και την Καθαρά Δευτέρα σε όλο το Δήμο Παγκαίου, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ε, η κοινοφιλής επιχείρηση θα διοργανώσει φέτος κούλμα στη Νέα ε, στην Πέραμο ε, και για πρώτη φορά στην παραλία Οφρινίου Με φασολάδα και λαγάνες για όλο τον κόσμο, δωρεάν, με ζωντανά μουσικά σχήματα. Ε, ενώ στο Ποδοχώρι και στην Οικίσχενη θα έχουμε αναβίωση του εθήμου το κάψιμο των ψήλων, όπου στηρίζει κοινοφελή. Παράλληλα, πολλοί σύλλογοι διοργανώνουν εκδηλώσει. Ο Πολιτιστικό Σύλλογο στο Κροβουνίου με του Διονυσιακού Απόϊχου, στο Σιδηροχώρι και αρκετοί άλλοι. Και εκεί στηρίζει, βέβαια η κοινοφελής επιχείρηση και καλούμε όλο τον κόσμο να περάσουμε παρέα εκείνη τη μέρα. Αρκετές εκδηλώσεις, αρκετές επιλογές ουσιαστικά για τους επισκέπτες και τους μόνιμους κατήπους. Έτσι, για τους μικρούς φίλους να πετάξουν το χαρταετό τους, οι επισκέπτες να διασκεδάσουν με μουσική και είπαμε φασολάδα, λαγάνες και όλα τα σαρακοστιανά. Και ζωντανή μουσική εννοείται σε αρκετέ εκδηλώσει. Και, και στι τρει περιοχέ που διοργανώνει η κοινοφελή επιχείρηση, δηλαδή στην παραλία Οφρυνίου στην Τούσλα. Θα έχουμε και ξυλοπόδαρου και θέατρο δρόμου, γαϊτανάκι και ζωντανό σχήμα. Επίση, ζωντανό σχήμα μουσική Λαϊκορεμπέτικα like στην Πέραμο και στην Ιρακλίτσα. Καλούμε όλο τον κόσμο να μα επισκεφθεί και την Κυριακή και τη Δευτέρα, την Καθαρή Δευτέρα. Την ίδια στιγμή, η πρόεδρο τη κοινοφελού επιχείρηση του Δήμου Παγκαίου, Αποστολή Δημητρακούδη, έκανε και ένα σύντομο απολογισμό των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Παγκαίου. Ε, πολύ καλά. Αν κρίνουμε από τη συμμετοχή του κόσμου, μα βοήθησε και ο καιρό. Μία μέρα είχε τσουκτερό κρύο, παρόλα αυτά, όμω υπήρχε συμμετοχή στη συναυλία τη Αλυκοπούλου. Ε, από τη συμμετοχή, λοιπόν, αν κρίνουμε, ε, θεωρούμε ότι ήταν επιτυχημένε οι δράσει μα.